3 του Απρίλη πραγματοποιούμε στις 7 η ώρα στην πλατεία Κύπρου συγκέντρωση και πορεία εδώ στην πόλη της Ρόδου, γιατί εμείς, για μας το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ δεν αφορά κάποιους συνδικαλιστές ή μόνο όσους θα πάρουν μέρος στο συνέδριο. Αφορά τους εργαζόμενους της περιοχής, αφορά συνολικά την εργατική τάξη της χώρας και, αν θέλετε, αφορά και τους εργαζόμενους εδώ στην περιοχή της Ρόδου που βασανίζονται από τους επιχειρηματικούς ομίλους, από την εντατικοποίηση και την εκμετάλλευση. Τα εργατικά κέντρα, οι ομοσπονδίες και τα συνδικάτα που συμπορεύονται με το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο δίνουμε κάθε μέρα τη μάχη της οργάνωσης, της εργατικής τάξης. Παλεύουμε ενάντια στην αντεργατική αντιλαϊκή πολιτική και εκλεγόμαστε μέσα από πραγματικές συλλογικές διαδικασίες των εργαζομένων, και από την άποψη αυτή θέλουμε να ενημερώσουμε την εργατική τάξη όλης της Ελλάδας και της περιοχής ότι το συνέδριο που γίνεται εδώ, το συνέδριο αυτό της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, δεν έχει καμία σχέση με συνέδριο εργατικής οργάνωσης. Έρχονται εδώ στη Ρόδο για να είναι μακριά από τους αγώνες και τις αγωνίες της εργατικής τάξης, για να μην αισθάνονται την πίεση των αγώνων, όπως την περίοδο της κρίσης, όπου ο εργατόκοσμος έλεγε «Πού είναι η ΓΕΣΕΕ?». Και θέτουμε ένα ερώτημα. Γιατί φοβούνται την παρουσία των εργαζομένων? Γιατί φοβούνται την παρουσία των συνδικάτων εδώ στο συνέδριο? Θέλουμε επίσης να τονίσουμε ότι από αυτό το συνέδριο οι εργαζόμενοι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα θετικό για τη ζωή τους και τα δικαιώματά τους. Η πλειοψηφία της ηγεσίας και της ΓΕΣΕΕ ήταν και είναι μακριά από τα προβλήματα, τους προβληματισμούς, τους αγώνες της εργατικής τάξης. Δίνουμε επίσης αυτή τη συνέντευξη γιατί θέλουμε να καταγγείλουμε μια πρακτική διακατεύθυνση που ακολουθούν αυτές οι δυνάμεις στην ηγεσία της ΓΕΣΕΕ, η ΠΑΣΚΕ, η ΔΑΚΕ, η ομάδα του Βασιλόπουλου ΣΥΡΙΖΑ, που συκοφαντούν το σημαντικό ζήτημα της λειτουργίας των συνδικάτων και της συμμετοχής των εργαζομένων σε αυτά, που διώχνει τους εργαζόμενους από την οργάνωση και τη συμμετοχή στους αγώνες. Απευθύνθηκαν στα κόμματα των μνημονίων για να τους στηρίξουν και βεβαίως να καταδικάσουν εμάς. Ακόμα απευθύνθηκαν και στην κυβέρνηση για να τους διαθέσει δυνάμεις καταστολής. Δεν τόλμησαν όμως να απευθυνθούν σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, ακόμα και σε αυτές που ελέγχουν αυτοί. Υπάρχει έντονος προβληματισμός ακόμα και στους δικούς τους αντιπροσώπους και εκφράστηκε και στην Καλαμάτα, όπου επί 3 μέρες η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ έκανε ό,τι μπορούσε για να μην γίνει συνέδριο με πραγματικούς αντιπροσώπους. Ήταν κλεισμένοι στο πανάκριβο φέρετρο της Καλαμάτας, τρογόπινταν εκεί στις πισίνες, μακριά από τους αγώνες των εργαζομένων, και βεβαίως εμείς ήμασταν έξω από το χώρο εκεί απαιτώντας να γίνει συνέδριο με πραγματικούς αντιπροσώπους και με όλες τις καταστατικές διαδικασίες που προβλέπονται. Έχουν κάνει το καταστατικό της ΓΕΣΕΕ κουρελόχαρτο. Δεν συνεδρίασε ούτε το Διοικητικό Συμβούλιο, ούτε καμιά επιτροπή για να κουβεντιάσουμε επί της ουσίας τους προβληματισμούς που βάζουμε εμείς. Ότι 53 οργανώσεις έχουν στα σωδικά τους εργοδότες. 53 οργανώσεις έχουν στα σωδικά τους νόδους. Είναι λοιπόν απίστευτα αυτά που συμβαίνουν, γιατί με όλα αυτά που κάνουν βρωμίζουν τα συνδικάτα, τη συλλογική πάλη που έχει ανάγκη η εργατική τάξη. Και βεβαίως για μας δεν είναι νέα φαινόμενα. Η ιστορία του εργατικού κινήματος είναι γεμάτη από μακρίδες, Θεοδόρους και Λικιαρδόπουλους. Πρόκειται για ένα μηχανισμό που προωθεί τη στρατηγική του κεφαλαίου, τη εργοδοσία των επιχειρηματικών ομίλων και των κυβερνήσεών τους μέσα στο εργατικό κίνημα. Και μπροστά στο 37ο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ, αυτή η ανατρίωση εκδηλώνεται με το πιο ομό και εξόφθαλμο τρόπο, με την απευθείας είσοδο της εργοδοσίας στις συνδικαλιστικές οργανώσεις σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τώρα σε τριτοβάθμιο επίπεδο.
Στελέχη της εργοδοσίας, ακόμα και οι ίδιοι εργοδότες ψηφίζουν και εκλέγονται ως αντιπρόσωποι στα όργανα διοίκησης πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Όπως είπαμε, φτάνοντας μέχρι και τη ΓΕΣΕ. Η λίστα των εργοδοτών περιλαμβάνει, ακούστε, προέδρους και διευθύνοντες συμβούλους εταιριών, αντιπροέδρους διοικητικών συμβουλίων τραπεζών, ιδιοκτήτες πούλμαν, ιδιοκτήτες ασφαλιστικών εταιριών, δεκάδες στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων, προέδρους επιμελητηρίων. Και βεβαίως εδώ να τονίσουμε ότι για μας οι επιχειρηματίες έχουν τις δικές τους ενώσεις, έχουν τα δικά τους που μπορούν να σωματεία, ας το πούμε έτσι, που μπορούν να είναι γραμμένοι. Γι' αυτό και λέμε, ο κάθε εργαζόμενος πρέπει να προβληματιστεί. Δέχεται να είναι στο σωματείο του και να κάνουν κουμάντο οι εργοδότες, όπως αυτή του My Market. Ξέρετε, αυτή που βγήκε και έλεγε να χαμογελάνε οι εργαζόμενοι γιατί παίρνουν 300 ευρώ. Τη βρήκαμε ψάχνοντας να δούμε ποιος οργανώνει τις εκλογές των σωματείων. Να σας πούμε επίσης ορισμένα ακόμα δείγματα συμμετοχής των εργοδοτών που προωθεί η ηγεσία της ΠΑΣΚΕ, της ΔΑΚΕ και της ομάδας Βασιλόπουλου ΣΥΡΙΖΑ. Στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εργαζομένων στην Ναυτιλία και τον Τουρισμό. Στελέχη ναυτιλιακών ομήλων. Ανάμεσά τους είναι ο Διευθυντής Μάρκετινγκ της Attica Group, της μητρικής εταιρείας της Hellenic Seaways, ο οποίος, ακούστε, είναι ο γιος του Προέδρου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατικού Ναυτιλίας, καθώς και της δεύτερης μεγαλύτερης παγκοσμίως διαχειρίστριας εταιρείας πλοίων μεταφοράς κοντέινερ. Επίσης, ψήφισε ακόμα μέλος των διοικητικών συμβουλίων των εταιριών, τόσο της Attica Group όσο και της Hellenic Seaways. Εκτός αυτών, έχουμε στα χέρια μας μία λίστα 14 διευθυντικών στελεχών επιχειρηματικών ομήλων, διευθυντές οικονομικών, προσωπάρχες, εμπορικοί διευθυντές κλπ. Ακούστε επίσης, ο αντιπρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κιλκής είναι πρόεδρος της ανώνυμης εταιρείας Αναπτυξιακή Κιλκής ΑΕ. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας και υπεύθυνος του γραφείου τύπου της ΓΕΣΕΕ είναι διευθύνων, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 4 ανωνύμων εταιριών. Επίσης, ο πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδας είναι αντιπρόεδρος και ταμείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Ηπείρου. Ακόμα, ο Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου είναι ιδιοκτήτης Πούλμαν. Και θέτουμε πάλι το ερώτημα. Είναι δυνατόν να συμμετέχουν τέτοιοι αντιπρόσωποι, τέτοιες οργανώσεις στο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ? Επίσης, παρουσιάζουν μια πλασματική ψεύτικη εικόνα με τεράστια αύξηση του βαθμού οργάνωσης των εργαζομένων και μαζικοποίηση σωματείων, ιδιαίτερα σε περιοχές που είναι χτυπημένες από την κρίση. Στη Βέρεια, στην Κοζάνη, στο Βόλο, στον Διδημότικο, στον Άφλιο, στην Έδεσα, Εύρο, Κατερίνη, Εύβοια και κλάδους όπως το εμπόριο, ναυτιλία, τράπεζες, μεταφορές. Πρόκειται δηλαδή για μια εικόνα κατασκευασμένη στα γραφεία μεγάλων επιχειρήσεων, ναυτιλιακών, εμπορίου, με τη συνδρομή μεγαλοδικηγορικών γραφείων, υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών και βεβαίως τη στήριξη από τα δικαστήρια. Αυτό που συμβαίνει τώρα με το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ ξεπερνάει κάθε προηγούμενο των τελευταίων 30 ετών. Σε σωματεία χωρίς καμιά δράση, χωρίς συλλογικές διαδικασίες, χωρίς γενικές συντελεύσεις, χωρίς καν τυπική λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων. Τέτοιες περιπτώσεις είναι σωματεία στο εμπόριο, στα σούπερ μάρκετ. Ακούστε εδώ, σε δύο μόνο από αυτά έχουμε αύξηση σε 4.500 ψηφίσαντες από 2.800 και 6.200 από 5.000. Επίσης, στο Σωματείο των Εργαζομένων στα ξενοδοχεία του Ανδρεάδη, του επιτύπου Προέδρου του Συνδέσμου των Τουριστικών Επιχειρήσεων στη Χαλκιδική, ψήφισαν 1.850, σωματείο που ιδρύθηκε μέσα σε μια νύχτα. Κανείς δεν το πήρε χαμπάρι και ο κατάλογος
δεν έχει τέλος. Επίσης, σε άλλα σωματεία, θα το επαναλάβουμε εδώ, οι εκπρόσωποι, οι συνδικαλιστικοί είναι οι ίδιοι εργοδότες. Όπως επαναφέρουμε πάλι το θέμα του γνωστού Καραγεωργόπουλου, γιατί έχει μεγάλη σημασία. 4 εταιρείες, και μάλιστα ακούστε, η μία έχει φτάσει χάρη του μέχρι και το Ιλινόις, στην Αμερική, με τα καζίνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν, να γιατί εμείς μιλούμε για συνδικαλιστές που αξιοποιούν και χρησιμοποιούν μεθόδους συνδικαλιστικής μαφίας. Πρόκειται για μηχανισμούς που αναπαράγουν αντιπροσώπους με τη στήριξη της εργοδοσίας, χωρίς βεβαίως να τηρούνται ούτε καν τα προσχήματα. Και όταν βέβαια αυτό δεν τους φτάνει, τότε έχουμε όργιο νοθείας και πλαστογραφίας. Παρουσιάζουν αύξηση ψηφισάντων σε εργατικά κέντρα έως και διπλασιασμό. Για παράδειγμα, στον Αλμυρό 725 ψηφίσαντες, 1600 τώρα. Στα Φάρσαλα 500 ψηφίσαντες, 1500 τώρα. Και κατάλογος πολύ μεγάλος, και μάλιστα να σας πούμε ότι υπάρχουν και περιοχές όπου οι ψηφίσαντες είναι παραπάνω από τους εργαζόμενους της περιοχής, όπου οι ψηφίσαντες είναι παραπάνω και από τους εργαζόμενους του κλάδου, με βάση τα στοιχεία, τα γνωστά στοιχεία που δίνει ο οργανισμός Εργάνη. Βεβαίως υπάρχουν και, όπως σας είπα, το κωμικοτραγικό φαινόμενο στη Φαρκαδόνα που εμφανίζει να έχουν ψηφίσει 800 μέσα σε λίγες ώρες σε ένα καφενείο του χωριού και έχει βγάλει άκουσον 39 αντιπροσώπους για το εργατικό κέντρο Τρικάλων. Είναι άθλοι. Είναι άθλοι. Τα ίδια κάνουν και σε άλλες ομοσπονδίες και καταλαβαίνετε ότι η εργοδοσία στέλνει χιλιάδους εργαζόμενους να ψηφίσουν και μάλιστα τους στέλνει και αν δεν πάνε, λέει, πρέπει να το πούν, γιατί και μάλιστα θα έχουν επιπτώσεις όσοι εργαζόμενοι δεν πάνε να ψηφίσουν. Και βεβαίως όλα αυτά τα κάνουν γιατί στήριξε η ΓΕΣΕ, στήριξε και στηρίζει την ανάπτυξη, τη λεγόμενη με άθλιους μισθούς και μεροκάματα. Επίσης, στήριξε και στηρίζει το χτύπημα της απεργίας. Τη λογική ότι οι απεργίες έβγαν τα ψωμιά τους. Και τώρα οι εργαζόμενοι χρειάζονται διάλογο και συνεννόηση με την εργοδοσία. Χρειάζονται, όπως λένε, έξυπνους συνδικαλιστές. Στήριξε το χτύπημα και στηρίζει τις κοινωνικές ασφάλισεις. Και μάλιστα τώρα προωθεί ένα, το γνωστό, θα το έχετε ακούσει όλοι, το Εθνικό Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης, που είναι πλέον καθαρά οι ιδιώτες, το μεγάλο κεφάλαιο μπαίνει στο κομμάτι που λέγεται σύνταξη και υγεία. Επίσης, στήριξε για τη λογική που λέει ότι πρέπει οι εργαζόμενοι μαζί με τους εργοδότες να πάνε μαζί, γιατί τα συμφέροντά τους ταυτίζονται. Και βεβαίως στήριξε όλους τους σχεδιασμούς όλων των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών και ανταγωνισμούς στο ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για αυτές τις υπηρεσίες τους αμύφθηκαν και αμείβονται καλά. Δεκάδες χιλιάδες ευρώ δαπανήθηκαν στις επαιτειακές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια της ΓΕΣΕ. Οικονομικά σκάνδαλα που βγήκαν στη δημοσιότητα, σε εργατικά κέντρα όπως τη Λαμία, την Κοζάνη, τα Γανιά, αποκάλυψαν ολόκληρο μηχανισμό με τα τοπικά ΙΝΕ της ΓΕΣΕ και τη διαχείριση προγραμμάτων. Χιλιάδες ευρώ δηλαδή διακινήθηκαν μέσα από χρηματοδοτήσεις του ΙΝΕ και επιδοτούν εργαζόμενους και τους προωθούν στην αγορά εργασίας ως φτηνό, ευέλικτο εργατικό δυναμικό. Και βεβαίως αυτοί που, οι εργαζόμενοι που πήγαν εκεί, βρίσκονται να έχουν ψηφίσει σε διάφορα σωματεία. Ακόμα και αν δεν υπήρχαν σωματεία, έστειλαν ένα σωματείο και ψήφιζαν αυτοί οι εργαζόμενοι. Υπήρξαν ακραία εκφυλιστικά φαινόμενα, όπως το εργατικό κέντρο της Φθιώτιδας, όπου ελέγχεται για ποσά άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, και τι έκαναν για να μην έχουν τις επιπτώσεις? Διέλυσαν το εργατικό κέντρο, έφτιαξαν ένα άλλο με άλλο αφημί, όπως κάνουν οι επιχειρηματίες όταν πτωχεύουν οι επιχειρήσεις, που πάνε παραπέρα και φτιάχνουν μια άλλη επιχείρηση με διαφορετικό αφημί. Θέλουμε λοιπόν για όλα τα παραπάνω να τα θέσουμε στους εργαζόμενους. Θέλουμε να προβληματιστούν. Θέλουμε να συζητήσουμε μαζί τους.
πρότειται πλέον η ΓΕΣΕΕ για εργατική οργάνωση? Έχουν συμφέρον οι εργαζόμενοι να στηρίξουν και οι αντιπρόσωποι που θα έρθουν εδώ τέτοιες ηγεσίες και συνδικαλιστές? Εμείς πιστεύουμε όχι. Και καλούμε κάθε τίμιο συνδικαλιστή, κάθε τίμιο αντιπρόσωπο που σέβεται τους εργαζόμενους που τον εξέλεξαν να σκεφτεί και να μην τους δώσει ακόμα και την ψήφο του. Να μην συμμετέχει σε όλη αυτή τη διαδικασία που πάει να στήσει εδώ αυτή η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ. Εμείς ως δυνάμεις του ΠΑΜΠΕ δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να αποκαλύψουμε σε κάθε χώρο δουλειάς όλη αυτή τη σαπίλα, όλη αυτή την αλωτρίωση του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού και να παλέψουμε για να απεγκλωβιστούν τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι από το θανάσιμο εναγκαλισμό αυτής της ηγεσίας. Γιατί πιστεύουμε ότι η εργατική τάξη πρέπει να πάρει στα χέρια της την υπόθεση, να απαλλαγεί από τα βαρύδια αυτά. Πιστεύουμε ότι πρέπει να ενισχυθεί το ταξικό εργατικό κίνημα. Για μας πρέπει να αναπτυχθούν αγώνες που θα βάλουν στο προσκήνιο τις ανάγκες των εργαζομένων, την ικανοποίησή τους. Βεβαίως σε αντιπαράθεση με τις απαιτήσεις και τα σχέδια των επιχειρηματικών ομίλων και τη λεγόμενη αδοχή της οικονομίας. Στο δρόμο αυτό εμείς βρισκόμαστε απέναντι σε αυτό το ενιαίο μέτωπο της ηγεσίας της ΓΕΣΕΕ. Σε αυτό το μέτωπο που επιτίθεται στις οργανώσεις που συμπορεύονται με το ΠΑΜΕ, που υπονομεύει τις συλλογικές διαδικασίες των εργαζομένων και βεβαίως δεν θέλει τη συλλογική διαδικασία, γιατί εκεί στη συλλογική διαδικασία ο εργαζόμενος καταλαβαίνει ποιος είναι ο φίλος και ποιος είναι ο εχθρός τους. Γι' αυτό και θα έρθουν εδώ να κάνουν ένα συνέδριο κάλπης, μόνο και μόνο να εκλέξουν και να φύγουν. Δεν θέλουν να γίνει συζήτηση. Δεν θέλουν να συζητηθούν μέσα από τις καταστατικές διαδικασίες που προβλέπει το καταστατικό της ΓΕΣΕΕ, όλα αυτά που βάζουμε εμείς. Να αναπτυχθεί συζήτηση, να γίνει ουσιαστική κουβέντα και να βγουν ουσιαστικά συμπεράσματα. Εμείς λοιπόν το λέμε καθαρά. Οι άνθρωποι της εργοδοσίας και του κράτους της που υπονομεύουν τα εργατικά συμφέροντα πρέπει να πεταχτούν από το σβέρκο της εργατικής τάξης. Είναι για μας, είναι για τους εργαζόμενους ζήτημα ζωής και θανάτου. Σε αυτό το μετερίζει καλούμε τους εργαζόμενους και τα σωματεία τους να συσπηρωθούν. Και δίνουμε και ένα μήνυμα προς την ηγεσία της ΓΕΣΕΕ ότι όπου κι αν επιχειρήσει να κάνει το συνέδριο, το ξανατονίζουμε αυτό, δεν θα επιτρέψουμε στο συνέδριο να συμμετέχουν αντιπρόσωποι εργοδότες, αντιπρόσωποι νόθοι, όλη αυτή η σαπίλα.